Όσο γινόντουσαν αυτές αυτά τα γεγονότα τέλος πάντων των αντοκοπήσεων από τις φοιτήτριες της ΜΕΦΤΙΚΙΣ, οι οποίες προφανώς περίμεναν να πάρουν πρώτο πτυχίο για να βρουν το θάρρος, τη δύναμη κτλ. Να κάνουν την καταγγελία, γιατί φοβόντουσαν με απειλές κτλ. Το θα πάρουν πτυχίο, θα στιγματιστούν και το καθεξής. Ότι όσο γινόταν αυτό, έχει σημασία ότι δεν βγήκε τίποτα στη φόρα και ότι αυτές οι φοιτήτριες δεν μίλησαν σε κανέναν, γιατί δεν υπήρχε και στη σχολή ο φοιτητικός σύλλογος. Υπήρχε ένα είδος τέλος πάντων με μια πολύ μεγάλη κλίση κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Οπότε και αυτές οι φοιτήτριες δεν είχαν πραγματικά πού να απευθυνθούν, δεν είχαν κανένα στήριγμα, κανένα αποκούμπι. Και από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε κάποιες φοιτήτριες και φοιτητές στις σχολές επαγγελμάτων υγείας του ΔΠΑΕ και πήραμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε σύλλογο και ήρθε στα αυτιά μας. Τώρα κι εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Ήρθαν στα αυτιά μας αυτές τις περιπτώσεις καταγγελιών στο συγκεκριμένο καθηγητή. Από την πρώτη στιγμή και πριν ιδρύσουμε το σύλλογο, κάνουμε κινητοποιήσεις και στον πρόεδρο και στον Πρίτανη κτλ. Πέτοντας προφανώς ο καθηγητής να μην συνεχίσει να διδάσκει. Γιατί όσο έτρεχαν οι καταγγελίες και στην ουσία ειδικά σύνος, αυτός έκανε κανονικά μαθήματα στο Ίδρυμα, δεν μας συμβαίνει τίποτα. Και τη στιγμή που ιδρύσαμε και το σύλλογο, είχε δηλαδή και μια νομική υπόσταση, γιατί καλώς κακώς είχε και αυτό μια σημασία, στα σημερινά πλαίσια τέλος πάντων. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε και για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, με κινητοποίηση στα δικαστήρια, μιλήσαμε με τις καταγγέλους, να τους δείξουμε ότι εμείς είμαστε μαζί τους, τους στηρίζουμε κτλ. Και έχει μια σημασία, γιατί και το δικαστήριο πήρε καταδικαστική απόφαση για τον συγκεκριμένο και πιστεύουμε ότι έγινε και αυτό λόγω και μιας πίεσης κάπως που ασκήθηκε στις δίκες κτλ. Που γίνανε. Και θέλουμε να πούμε ότι αν υπήρχε σύλλογος φοιτητικός που αγκάλιζε τους φοιτητές, που ήταν μαζικός, που ήταν γνωστός, που ήταν υπόθεση όλων των φοιτητών και των φοιτητριών και αποτελούσε πραγματικό στήριγμα, πραγματικό αποκούμπι για τον καθένα και για κάθε τι που μπορεί να αντιμετωπίζει στη ζωή του, είτε αυτό είναι μια κακοποίηση, είτε για παράδειγμα. Είτε μπορεί να είναι ένας πληστηριασμός σήμερα και στις σημερινές συνθήκες, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα τέλος πάντων. Θα μιλήσουμε από διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή μπορεί και αυτός ο καθηγητής, βλέποντας κάτι τέτοιο απέναντί του, να μην άπλωνε τόσο εύκολα το χέρι του σε μια, όχι σε μια, σε πολλές φοιτητρίες.